Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε ζωντανά μέσω Skype τον Δήμαρχο Αγιάς, τον Αντώνη τον Κουντάρα, για να κουβεντιάσουμε εκεί για τα θέματα της περιοχής. Πρωτού ξεκινήσουμε και αφού τον καλησπερίσω, θα τον παρακαλέσω να μας ακούει, γιατί έχουμε ένα θεματάκι μέχρι να συνδεθούμε. Νομίζω μας ακούει τώρα. Αν έχει κάποια. Σας ακούω, ναι. Κάποιο θετικό νέο να μας πείτε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας η εκπομπή, ξεκινήσαμε με την Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, μας είπε νέο κρούσμα Ευλογιά στη Μαγνησία. Μετά πήγαμε στον Κώστα τον Τέλειο, τον περιφερειακό Καρδίτσας, λέει οι άνθρωποι εκεί και στην Καρδίτσα δεν έχουν πάρει σοδιές, είναι δεύτερη, τρίτη συνεχόμενη χρονιά, είχαν και Ιαννό, είχαν και Ντάνιελ, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ακούσαμε και τον Ζήση τον Μπαρλίτση, τον πρόεδρο του κτηνοτρόφου, λέει είμαστε σε απελπιστική κατάσταση. Υπάρχει κανένα καλό νέο από την Αγιά τουλάχιστον, ή εκεί τα κάστανα είναι μεγάλο πρόβλημα? Τι γίνεται? Μείον 70% στην παραγωγή κάστανο στην περιοχή του Δήμου Αγιάς και των Αμπελακίων. Μάλιστα. Άρα ούτε που εδώ υπάρχουν καλά νέα, δυστυχώς. Έρχεται ο κόσμος για μπάνια τώρα που κρατάει ο καιρός, τουλάχιστον ακόμα κάνει. Ναι, κάποιοι ναι. Κάποιοι τολμηροί το κάποιοι κάνουν. Τολμηροί. Και καλά κάνουν. Τώρα, δηλαδή, βέβαια, χθες το βράδυ είχαμε και ένα φοβερό τροχαίο με 4 νεαρούς εκεί στον δρόμο Αγιάς Αγίου Κάμπου. Έτσι, μακάρι ένα εκεί σοβαρά. Ναι, δυστυχώς. Ήταν 11 το βράδυ. Δυστυχώς. Είναι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα κάστανα. Κάνανε και μια μάζοξη στην Μελιβία. Είχαμε και την καστανογιορτή στη Σκήτη. Πού βρισκόμαστε, Δήμαρχε? Να ξεκινήσουμε από τα θετικά. Η καστανογιορτή στη Σκήτη είχε πάρα πολύ κόσμο και τεράστια επιτυχία. Αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται έχουμε εκδηλώσεις για το Μανιτάρι στο Σκλήθρο την Κυριακή και Παρασκευή Σάββατο Κυριακή εκδηλώσεις στη Μελιβία για το κάστανο. Το άλλο Σαββατοκύριακο είναι η σειρά της Καρίτσας, όπου και εκεί έχουμε γιορτή κάστανο. Λοιπόν, η συγκέντρωση στη Μελιβία ήταν τεράστια. Εγώ τόσα χρόνια δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο. Ήταν μια μάζοξη αυθόρμητη. Προκλήθηκε από τους συλλόγους της περιοχής και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Ήρθε πάρα πολλοί κόσμος, γιατί το πρόβλημα είναι τρομερό και βεβαίως νιώθουν όλοι τους την τεράστια αδικία που έγινε απέναντι στο κάστανο, γιατί αφού ξεπεράσαμε τα σύνορα των νομών και εννοώ κατά τη διάρκεια του Ντάνιελ, τώρα δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα σύνορα των κτημάτων. Και πραγματικά κινδυνεύουμε να γελιοποιηθούμε διεθνώς όταν λέμε ότι ο Ντάνιελ προτίμησε και χτύπησε τα κτήματα τα οποία είχαν μόνο μήλα. Δεν στέκονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τι να πω, θα φτάσω στο άλλο άκρο να πω ότι θα ήταν πολύ πιο λογικό, πιο σωστό, πολιτικά ορθό και τίμιο να λέγαμε ότι ναι, τον ομό Λάρισας δεν τον έκανε ζημιά πουθενά ο Ντάνιελ. Φανταστείτε τώρα να αναγνωρίζουμε ότι έγινε η ζημιά από τον Ντάνιελ και σε χωράφια τα οποία γειτνιάζουν, τα οποία ουσιαστικά είναι ένα, να λέμε ότι χτύπησε μόνο τα μήλα και δεν χτύπησε τα κάστανα. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν είναι και τόσο μεγάλο το ποσό όταν μιλάμε για το κάστανο, έτσι, ώστε να πει κάποιο ότι εντάξει, είναι στενά τα οικονομικά, είναι ένα πρόγραμμα de minimis, δεν φτάνει για όλου, έτσι δεν είναι? Θέμα προτεραιοτήτων δεν είναι τελικά? Ότι δεν πρέπει να πούμε. Νομίζω, Γιάννη, άσχετα το πώς είναι το ποσό, θεωρώ ότι δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Εδώ υπάρχουν αντικειμενικά γεγονότα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε. Εάν πράγματι το νομό της Λάρισας τον χτύπησε ο Ντάνιελ και αν με την έκθεση, την ενιαία έκθεση που κατέθεσε ο Δήμος της Αγιάς, που αφορούσε και τα μήλα και τα κάστανα της περιοχής, αποδεικνύεται ότι είχαμε ζημιά. Αν αυτό αποδεικνύεται και παραδεχόμαστε ότι χτύπησε την περιοχή η κακοκαιρία, τότε πρέπει να είμαστε δίκαιοι και ακριβείς για όλα τα προϊόντα τα οποία έπεσαν ζημιά. Και μέσα σε όλα αυτά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εξακολουθούν να υπάρχουν οι ασθένειες που ταλαιπωρούν τα καστανοπερίβολα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, μου είπατε για μείωση της 70%. Ήρθε και μια ανομβρία. Φυσικά και το κάστανο είναι ευαίσθητο σε αυτό, όπως όλες οι υδροκαλλιέργειες, έτσι δεν είναι? Να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι πριν αρκετά χρόνια, το συζητούσα χθες με τον κύριο Τζανακούλη, όταν ακόμα είχαμε τοπικές ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, η τοπική ένωση Δήμων και Κοινοτήτων νομού Λάρισας με πρόεδρο τον κύριο Τζανακούλη και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
Λάρισας, αν δεν κάνω λάθος, Τυρνάβου λεγόταν τότε και Αγιάς, με πρόεδρο του Κοκκινούλη, υπέγραψαν τότε μία μελέτη η οποία είχε να κάνει με το έλκος της Καστανιάς. Και με υφυπουργό τον κύριο Κοντό χρηματοδοτήθηκε η περιοχή μας με 700.000 ευρώ. Ενώ όλο το νομό Λάρισας, έτσι, τότε δεν ήμασταν και οι Δήμοι με τη μορφή που ήμασταν σήμερα. Που είμαστε σήμερα, ήταν ο Δήμος της Μελιβίας, ήταν τα Μπελάκια, ξεχωριστή κοινότητα, ήταν ο Δήμος της Αγιάς. Χρηματοδοθήκαμε λοιπόν τότε με 700.000 ευρώ και έτσι εξαλείψαμε το πρόβλημα του έργου της Καστανιάς. Από εκεί και πέρα όμως συνέβησαν πάρα πολλά γεγονότα. Και, τώρα έχουμε και μια... θεά σύψη, έτσι δεν είναι? Τώρα, και σφίκα έχουμε, τώρα. Νομίζω ότι τα έχουμε όλα. Τώρα έχουμε μια ασθένεια, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί. Είναι η μελάνωση της Καστανιάς και βλέπετε τεράστια, τεράστια δέντρα, μπορεί να είναι και 100 χρονών, να εξαφανίζονται. Υπήρξαν τέτοια ζητήματα και σε άγρια δέντρα. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα με τα πλατάνια, παλιότερα με τα καβάκια που πλέον έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Και βέβαια έπεται και συνέχεια. Έχουμε την σφίκα της Καστανιάς, η οποία κινείται από βόρεια με πορεία προς τον νότο. Βέβαια ο Δήμος της Αγιάς ναι, έκανε ένα ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, από την Πιερία πρώτα και κατεβαίνει προς τα κάτω, έτσι δεν είναι? Πιο ψηλά και στο Άγιο Όρος έχει χτυπήσει και παλιότερα. Άγιο Όρος, ναι. Ναι, και κατεβαίνει τώρα νότια. Ο Δήμος Αγιάς έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. 500.000 ευρώ περίπου, που εξαπόλυσε ωφέλιμα και έτσι σε αυτό έχουμε δει μια βελτίωση. Όμως τα προηγούμενα χρόνια, ίσως να είναι και από αυτό, δεν το έχουν ακόμα σιγουρέψει οι επιστήμονες, είχαμε και την σύψη του κάστανο, που έβλεπες ένα πάρα πολύ ωραίο γυαλιστερό κάστανο και όταν το άνοιγες μέσα έβλεπες ότι ήταν χαλασμένο. Αυτή βέβαια η ασθένεια έχει χτυπήσει το σύνολο της καστανακολέργειας σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Όμως οι άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Ιταλία, έβγαλε ένα πρόγραμμα πενταετούς διάρκειας, όπου παρακολουθούσε κάθε χρόνο την πορεία της ασθένειας και στήριξε τους καστανοπαραγωγούς, όπως το έκανε και η Γαλλία και άλλες χώρες. Πρέπει εδώ να επισημάνουμε 2-3 πράγματα, Γιάννη, τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να τα γνωρίζουμε. Γιατί λέμε καστανοκαλλιέργεια και νομίζουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ μικρό και ασήμαντο για τη χώρα μας. Δεν είναι όμως έτσι. Πέρα από το γεγονός ότι τα κάστανα καλλιεργούνται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, άρα κρατούν τα χωριά και τα δάση ζωντανά, αυτοί οι αγρότες που ασχολούνται με αυτή την καλλιέργεια, πρέπει να σας πω ότι με τα στοιχεία του FAO έχουμε περίπου στα 36 εκατομμύρια κιλά κάστανα, 36.000 τόνους κάστανα, όπου αυτά κατά 80%, να μην πω και μεγαλύτερο ποσοστό, εξάγονται. Άρα όλα αυτά είναι συνάλλαγμα για τη χώρα και είναι βέβαια θετικά στο ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών για τη χώρα. Άρα έχει και μεγάλη οικονομική διάσταση πέρα της κοινωνικής διάστασης που έχει η καλλιέργεια του κάστανου. Μάλιστα. Τώρα, πέρα από το κάστανο, να δούμε πού βρισκόμαστε στο θέμα της αποκατάστασης των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει ο Ντάνιελ 14 περίπου μήνες μετά. Η γέφυρα στον Παλιόπυργο, ακόμα περιμένουμε τον κύριο Ταχιάο, έτσι δεν είναι? Περιμένουμε γενικότερα το Υπουργείο Υποδομών να έρθει να εγκαταστήσει τις εργολαβίες, τα εργοτάξια και να ξεκινήσουν οι αποκαταστάσεις σε όλη τη Θεσσαλία. Στην τελευταία σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια μπήκε με όσο πιο δυνατό τρόπο μπορούσε το τελικό χρονοδιάγραμμα έναρξης των αποκαταστάσεων. Τώρα όμως για τη γέφυρα του Παλιοπύργου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν είναι δυνατόν χθες, να δούμε τι θα κάνουμε με αυτή τη γέφυρα. Γιατί στην κατάσταση που είναι σήμερα, είναι σαν ένα φυσικό φράγμα. Ναι, σας άκουσα να το λέτε και στη σύσκεψη. Δηλαδή, σε περίπτωση που ξαναρθούν νερά, μπορούν να έχουμε πάλι πλημμυρικά φαινόμενα και με λιγότερη ένταση. Μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι γιατί έχει πέσει η γέφυρα μέσα στην Κήτη, από ό,τι κατάλαβα, έτσι δεν είναι? Εμποδίζει, σταματάει, φράσει τη ροή των υδάτων προς τη θάλασσα. Ναι. Ζήτημα που τόσο εμείς από το Δήμο δηλαδή της Αγιάς... Αυτό ως εργολαβία είναι τόσο σημαντικό, τουλάχιστον η απομάκρυνση των μπάζων, τέλος πάντων, από την πεσμένη γέφυρα, πέρα από την αποκατάσταση που θέλει μια μελέτη. Τα στοιχεία της γέφυρας είναι ολόκληρα. Το μόνο που έγινε ήταν να έχουμε υποχώρηση
των κεντρικών στηριγμάτων και η γέφυρα να καθίσει ουσιαστικά στον... μέσα στη ροή του ποταμού, ναι, μέσα στο Ρου, μέσα στην Κίτη. Ναι, ναι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θέσαμε τόσο εμείς από την πλευρά του Δήμου Αγιάς, όσο και ο Δήμος Τεμπών. Και πράγματι είναι ζωτική σημασία στο τι θα κάνουμε τις επόμενες μέρες με τη συγκεκριμένη γέφυρα. Ναι, γιατί έχουμε μπροστά το χειμώνα. Μπορεί μέχρι τώρα να έχουμε ανομβρία, αλλά κανένας δεν μας προεξοφλεί ότι ένας Νοέμβρης ή Δεκέμβρης δεν μας φέρει βροχές τέτοιες που να φουσκώσει πάλι το ποτάμι. Είναι το πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε αν μη γέννητο συμβεί κάτι τέτοιο. Πέρα βέβαια από την ταλαιπωρία των αγροτών που κάνουν ατέλειωτα χιλιόμετρα για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν και βέβαια των επισκεπτών της περιοχής που χρησιμοποιούσαν συνέχεια αυτή τη γέφυρα ως μια παραλιακή διαδρομή. Είναι όμως, όπως σας είπα, ένα ζητούμενο για όλη τη Θεσσαλία. Απλά για εμάς που γνωρίζουμε, και εσύ και λόγω της δουλειάς σου, αλλά και λόγω της επιστημονικής σου κατάρτισης, γνωρίζεις ότι αυτά και τα... Και λόγω της εντοπιότητας, γιατί κατάγομαι τον Πυριατό και την ξέρω την περιοχή. Όχι, ήθελα να πω για το τι δυσκολίες... Όχι, το λέω αυτό γιατί θυμήθηκα τόση ώρα ότι... Να ολοκληρώσουμε μια δημοπρασία και να μπει μέσα να δουλέψει ο εργολάβος. Αυτό λέμε, ναι, ναι, αυτό. Γι' αυτό επισήμανα την... Α μπουν οι φορτωτές τουλάχιστον να αποφράξουν την Κίτη. Αυτό, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, έτσι δεν είναι. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Σε πρώτη φάση. Πρέπει να απελευθερωθεί η Κίτη, μιας και βρισκόμαστε στο χειμώνα. Είναι κραυγή αγωνία όλων των κατοίκων. Το ξέρω γιατί το συζητάω με τα ξαδέρφια εκεί, μου το λένε. Όπως συζητάω με τα ξαδέρφια και μου το λένε και στον Πυργετό και στην Εγάνη και στο Ομόλιο που είναι στο Δήμο Αγιάς, τι θα γίνει με τις ακτινιδιές που ήταν μέσα στο νερό και σάπισαν. Ακόμα δεν έχουν δει κάποιο πρόγραμμα να περπατάει αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Είναι αλήθεια ότι και σε αυτό το κομμάτι αντιμετωπίζουμε σημαντικό φεύγει πρόβλημα. Φεύγει ο κόσμος, λέει. Δηλαδή δεν θα μείνει στα χωριά. Αυτό φοβούνται ότι δεν βλέπει φως. Γιάννη, αν δεις τουλάχιστον στα ακτινίδια τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις και έχουν γίνει επενδύσεις από νέους ανθρώπους. Και δραστήριοι συνεταιρισμοί, βλέπω νέα παιδιά, είναι και γεωπόνοι. Δηλαδή είναι μια ωραία εικόνα αυτή. Ναι. Να ζήσουν σε αυτά τα χωριά. Ναι. Και τώρα βρίσκονται πραγματικά μπροστά σε ένα διέξοδο. Θα πιέσουμε και εμείς από την πλευρά μας, εξάλλου το επόμενο διάστημα. Θα κάνουμε μια συνάντηση και με τους εκεί αγρότες και με τους συνεταιρισμούς για να δούμε πού βρισκόμαστε και να ζητήσουμε από το Υπουργείο να μας δώσει ένα χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να ξέρουν και οι αγρότες τι είναι να πάρουν, πότε θα το πάρουν για να μπορέσουν να προγραμματίσουν την επόμενη καλλιεργητική τους περίοδο. Θα κλείσουμε ευχάριστα, αν γίνεται. Πήγε καλά φέτος η χρονιά, ήρθα αρκετές φορές στα παράλια. Πήγε καλά δηλαδή. Εντάξει, και ο κόσμος ικανοποιήθηκε από τη Θεσσαλία, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν τολμούσε να μπει κανένα σε καράβι να πάει σε νησί. Έτσι. Τα ακτοπλοϊκά ήταν από μόνα τους απογορευτικά. Δεν συζητάω μετά τι θα έβρισκε εκεί. Αυτό ευνόησε λίγο τους ανθρώπους εκεί στα παράλια και του Δήμου Αγιάς και του Δήμου Τεμπών και πιο πάνω φυσικά και του Δίου Ολύμπου, εν πάση περιπτώσει, και τον Παραμόνα. Απ' την άλλη, βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι. Και το έχετε πει πολλές φορές, δεν είναι σωστό έτσι, ο θάνατός σου να είναι η ζωή μου. Αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα οι συνάδελφοί τους στον Παγκαστιτικό λόγω των γνωστών προβλημάτων και αυτό έφερε λίγο περισσότερο κόσμο. Όμως, αυτό που παραμένει πάντα ζητούμενο και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές είναι ένα χωροταξικό ώστε να μπορέσει να γίνει και μια σοβαρή επένδυση. Δεν εννοώ τεράστια σε έκταση και που να καταστρέψει το περιβάλλον, με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον, αλλά να πούμε ότι. Έχουμε, ρε παιδί μου, μια μονάδα ξενοδοχειακή. Έχουμε δύο-τρεις, ξέρω εγώ, που πληρούν κάποιες προδιαγραφές και μπορούμε να πούμε ότι φέρνουμε και λίγο υψηλότερη στάθμη στον τουρισμό. Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό, Δήμαρχε, έτσι δεν είναι? Σαφώς και συμφωνούμε. Και πολλές φορές έχουμε όλοι μας εντοπίσει το πρόβλημα στο θέμα της φιλοξενίας. Δηλαδή, τώρα, αν πάρουμε την δικιά μας περιοχή και εξαιρέσουμε ένα-δυο ξενοδοχεία τα οποία έχουν αρκετές κλίνες και πραγματικά. Μπορούν τέλος πάντων να φιλοξενήσουν πες ένα τσάρτερ. Θα δούμε ότι ενώ υπάρχουν αρκετά δωμάτια τα οποία είναι και σε πολύ καλή κατάσταση, είναι κατακαιρματισμένα. Είναι διάσπαρτα. Είναι κατακαιρματισμένα. Διάσπαρτα, ναι, ναι, ναι. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτά να μαζευτούν με έναν τρόπο που θα μπορούσαν να καλέσουν ενοποιημένα πλέον κάποιους τουρίστες. Αυτό είναι πάρα πολύ
δύσκολο πρόβλημα. Δεν λύνεται εύκολο, γιατί υπάρχει και ο μικρός κλήρος. Το να πεις ότι θα κάνω μια ξενοδοχική μονάδα σημαίνει ότι έχω συγκεντρώσει ένα ικανοποιητικό... Κάποιες δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, στρέμματα γης. Ναι, σωστά, ναι. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο και πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και για να κλείσουμε λοιπόν ευχάριστα, να σας πω ότι χθες προχθές παραλάβαμε την απόφαση για την πολυοδομική μελέτη της Βελίκας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και από τον κύριο Περιφερειάρχη. Οπότε από εδώ και στο εξής ξεκινάμε τουλάχιστον για τη Βελίκα την υλοποίηση της πράξης εφαρμογής, που έχει αρκετό δρόμο μπροστά, αλλά πλέον είναι η αρχή για να μιλήσουμε για μια ανάπτυξη με σεβασμό και στο περιβάλλον και κυρίως στον άνθρωπο και στις ανάγκες του, δίνοντας τη δυνατότητα και να οικοδομηθεί η περιοχή, αλλά να οικοδομηθεί ορθά με τους κοινόχρηστους χώρους, με τους δρόμους, με τα πεζοδρόμια, με τα έργα υποδομής. Θα υπάρξει κάλεσμα το επόμενο διάστημα να έρθουν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, οι κατέχοντες κάποια ιδιοκτησία, για να δουν το που, τι έχουν να δώσουν σε γη, τι έχουν να δώσουν σε χρήμα, και να υπάρξει τέλος πάντων μια συνεννόηση με τις υπηρεσίες του Δήμου, έτσι ώστε να αρχίσει να υλοποιείται η πράξη εφαρμογής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και επί του εδάφους. Σωστά. Εγώ θα κάνω και μια πρόταση στους τηλεθεατές, γιατί μας βλέπουν σε όλη τη Θεσσαλία. Πέρα από τους γνωστούς προορισμούς, έτσι, Μετέωρα, Περτούλη, Λίμνη Πλαστήρα, Απήλιο, παραμένουν πάντα ειδικά για τους Λαρισαίους γοητευτικοί προορισμοί. Τα χωριά της Αγιάς, τα Ημιορεινά, εκεί η Σκήτη, το Μεταξοχώρι, η Βελίκα, που είναι παραθαλάσσιο, η Μελιβία, όλα αυτά είναι πανέμορφα χωριά. Ένας περίπατος τουλάχιστον, ένα μεσημεριανό. Ταβέρνες είναι ανοιχτές, ντόπια προϊόντα. Έτσι, κάνω καλή διαφήμιση, δεν κάνω, Δήμαρχε. Να είσαι άρεστη διαφήμιση, αλλά μην ξεχάσουμε στα ημιορεινά, αφού είπες και ορεινά, την Ανατολή που είναι το πιο ψηλό. Την Ανατολή, φανταστική. Έχει και φανταστική διαδρομή και για όσους τους αρέσει η πεζοπορία, να φτάσουν μέχρι και το μοναστήρι. Το έχω κάνει. Είναι στα 1000 περίπου υψόμετρο. Βέβαια το μοναστήρι, όπως ανέφερε, την Καρίτσα. Καρίτσα, μπαλκόνι στο Αιγαίο, δεν το συζητάω. Ναι. Κόκκινο νερό, έχει. Το Μεγαλόβρισο, ναι. Να μην ξεχάσουμε και κανένα χωριό και κατηγορηθούμε ότι δεν κάνουμε σωστή διαφήμιση. Όχι, τώρα πέρα από τα αστεία, τα χωριά... Και είναι και το όμορφο, έτσι για τους πιο ρομαντικούς, έχει πολύ ωραία χρώματα η φύση το φθινόπωρο, έτσι, αυτά τα χρυσοκίτρινα, έτσι, που στον Κίσαβο είναι ακόμα πιο έντονα, έτσι δεν είναι? Αξίζουν μία επίσκεψη όλα τα χωριά, γιατί και τα χωριά του Δέλτα του Πηνιού είναι πανέμορφα. Βεβαίως. Και τα χωριά του Μαυροβουνίου και τα χωριά του Κισάβου είναι μια εξαιρετική διαδρομή, η οποία έτσι μπορεί να έχει και... Και μην ξεχνάμε ότι το Μεταξοχώρι είναι και το χωριό των καλλιτεχνών. Τόσες φορές... Και βάθος, στο Μεταξοχώρι δεν το είπαμε. Πρώτο το ανέφερα. Το είπες και το Μεταξοχώρι. Αξίζει μια τέτοια απόδραση, δηλαδή, να δεις αρκετά από τα χωριά και τα ορεινά και τα παραλιακά του Δήμου της Αγιάς, και αυτή η εναλλαγή βουνού και θάλασσας νομίζω ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση. Και άμα βρείτε κάστανα, πάρτε τα, βοηθήστε τους καστανοπαραγωγούς, τους άλλους δεν έχουν και μεγάλη παραγωγή φέτος, έτσι δεν είναι? Αυτό. Να ξαναθυμηθούμε τα παλιά με τη Φουφού. Να είσαι καλά, Δήμαρχε. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα μάλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.